Πάμε τώρα Θεσσαλονίκη, διότι είχαμε χθες επιδρομή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα του βιολογικού, που αυτό τελούσε υποκατάληψη τα τελευταία 34 χρόνια. Την περίφημη κατάληψη του βιολογικού, το στέκει. Αυτό που βλέπαμε χθες, οι εικόνες, Χρήστο Χατζημίση, καλημέρα από την Αθήνα. Έλληνα, για πες μας. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι βομβαρδισμένο τοπίο, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Το λεγόμενο στέκι του βιολογικού. Επί 34 χρόνια ήταν αυτό. Τελείωσε η κατάληψη φέτος την πρωτοχρονιά. Έγιναν κάποιες εργασίες μέσα στις διακοπές του Πάσχα. Η πρώτη φάση συγκεκριμένα της κατασκευής της βιβλιοθήκης που αναμένεται να κατασκευαστεί. Όχι να γίνει και βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο. Ντροπή. Καλά κάνανε και την κρεμίσανε. Πανεπιστήμιο τώρα με βιβλιοθήκη, ντροπή. Ομάδα... Ναι. Είναι σίγουρα αποκαλυπτικές εικόνες που βλέπουμε και αντικρίσαμε όλοι μας. Μία ομάδα δεκάδων ατόμων με βαριοπούλες στα χέρια τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με την υπηρεσία φύλαξης του Πανεπιστημίου που ενημέρωσε την αστυνομία, βρέθηκαν εκεί στο χώρο και άρχισαν να γκρεμίζουν τα πάντα. Είχαν κανένα πάρτι νωρίτερα. Τίποτα όρθιο. Υπήρχε ένα πάρτι, όπως μάθαμε νωρίτερα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό σχετίζεται με την συγκεκριμένη. Το ισοπαίδωσαν, όχι απλά μεγάλες ζημιές. Το ισοπαίδωσαν πλήρως. Το ισοπαίδωσαν. Ό,τι χτίστηκε αυτές τις ημέρες που έγιναν οι εργασίες. Αυτό ήταν, πες μου κάτι. Αυτό ήταν κατηλημένο επί πόσα χρόνια. 34 χρόνια. 34 χρόνια. Δηλαδή ο πρώτος που το κατέλαβε τώρα είναι 60 χρονών. Ναι, απλά, μαζί ήμασταν εδώ. Έτσι, όταν ο Χρήστος μας έλεγε ότι είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια να φύγουν οι καταληψίες, να δοθεί αυτό και πάλι πίσω στο Πανεπιστήμιο. Να γίνει βιβλιοθήκη, βιβλιοθήκη και ξανά μανά τα ίδια. Όχι, παιδί μου, δεν θέλω να βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζεται. Βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο. Να σας πω βεβαίως και θυμόσαστε βεβαίως ότι. Όλες τις ημέρες που γινόταν οι εργασίες αυτές κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, που ήταν κλειστά τα πανεπιστήμια, είχαμε έντονη την παρουσία της αστυνομίας μέσα στους χώρους του πανεπιστήμιου και βεβαίως έντονες και τις αντιδράσεις από την πλευρά των Δεν τους αφήναν να μπουν με τις βαριοπούλες νωρίτερα. Την παρουσία της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα αυτά είναι ντροπής πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα. Και είχαμε και την τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτου, κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος είπε το φως θα νικήσει το σκοτάδι μέσα στα πανεπιστήμια. Ευχής έργων είναι αυτό να γίνει, αλλά βλέπουμε ότι κάποιοι επιμένουν σε αυτές τις εικόνες ντροπής, Χρήστο, και για τον κόσμο έξω, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες φοιτητές, είναι και ξένοι και από τα Εράσμους και από όλα αυτά, που βλέπουν τι γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια και αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν θεραπεύεται εύκολα αυτό, αλλά σιγά. Αυτό τώρα.